πιστών ο Πατρός και του Υιού Πνεύματος νυν και εἰ τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτου και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες, Παναχράτου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάνω σου των Αγίων. Άμην. Σκεπτόμενοι Άγιον Όρος, είδαμε ότι εκεί οι πατέρες κάθε Τετάρτη, το συμπίτι και εμάς είναι Τετάρτη, κάνουν συνάξεις. Συνάξεις με σκοπό όχι την επίλυση κάποιων προβλημάτων ή θεμάτων, είναι άλλη σύναξη που κάνουν όταν έχουν ένα πρόβλημα ή ένα θέμα να αντιμετωπίσουν, και άλλοι οι συνάξεις αυτού του είδους που σκοπό έχουν την πνευματική ωφέλεια των μοναχών. Και εκεί παρατηρήσαμε και το είδαμε μάλιστα, μας είπαν ότι από σύνεξη, αλλά όλο συμπτωματικά φεύγοντας εμείς και σταματήσαμε, σταματώντας στη Θεσσαλονίκη, είδαμε σε ένα σπίτι που φιλοξενηθήκαμε στη Θεσσαλονίκη ότι εκείνη την ώρα ένα τηλεοπτικό κανάλι μετέδιδε μία σύνεξη. Από τη μονίδα το παιδί που είχαμε πάρει, η οποία φυσικά ήταν μαγνητοσκοπημένη. Ως φαίνεται τις καταγράφανε την ώρα που γινόντουσαν οι συνάξεις και την είχαν δώσει στο τηλεοπτικό κανάλι και την έπαιζε το τηλεοπτικό κανάλι. Και την παρακολουθήσαμε μέχρι τέλους αυτή τη σύναξη να δούμε τι κάνει. Και τελικά διαπιστώσαμε ότι η σύναξη αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ομιλία, όπως έκανα εγώ παλαιότερα πάνω στην Αθήνα στους χριστιανούς, ήταν ομιλίες προς τους μοναχούς στην ουσία, που βοηθούσαν και από ό,τι είδα, από όσα λέγανε εκεί, και εγώ που άκουγα βοηθήθηκα. Δηλαδή, πολλές φορές για αυτά που ακούμε είναι γνωστά σε εμάς, αλλά πολλές φορές δεν τα σκεφτόμαστε. Αλλά όταν όμως το ξανακούσεις, λες, α, εδώ είναι αυτό. Και το ξαναθυμάσαι και το είδα ότι βοηθάει. Και έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε, το συζητήσαμε με τους πατέρες και είπαμε να κάνουμε κι εμείς συνάξεις κάθε Τετάρτη. 9 η ώρα και θα κάνουμε μετά την επόμενη Τετάρτη. Μία σύναξη θα γίνεται εδώ στο Αγγλικό Μοναστήρι, την επόμενη σύναξη θα γίνει στο Γυναικείο Μοναστήρι. Λοιπόν, οπότε να μην βάζουμε και τις αδελφές να έχουν αυτή την περιπέτεια πάνω κάτω. Να το κατεβαίνουμε και εμείς. Λοιπόν, σαν πρώτο θέμα έτσι που θα ήθελα σήμερα να συζητήσουμε είναι το εξής. Αυτό το οποίο είμαστε φυσικά, που είμαστε μοναχοί. Και θα πρέπει να πούμε ότι ο άνθρωπος είναι φυσικά σε ένα ζωντανός οργανισμός. Είναι δηλαδή ένα ζώο. Όπως είναι όλα τα ζώα, τα οποία υπάρχουν πάνω στη ζωή, πάνω στον πλανήτη, το ίδιο είναι και ο άνθρωπος. Δεν διαφέρει από ένα άλλο ζώο σε τίποτα, αφού είναι ένα ζωντανός οργανισμός. Και γι' αυτό ότι η αρρώστηση παθαίνει ένας άνθρωπος, δεν υπάρχει και ένα ζώο. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή και καρκίνο παθαίνουν τα ζώα και κρυώνουν τα ζώα και πυρετό ανεβάζουν τα ζώα. Παθαίνει δηλαδή ότι παθαίνει ένας άνθρωπος. Η διαφορά μας όμως αυτή που υπάρχει είναι ότι σε εμάς ο Θεός έδωσε ψυχή, έδωσε λογική, είμαστε ένλογα ζώα και έμψυχα ζώα. Όχι μόνο ένλογα με την έννοια ότι μπορούμε και έχουμε λόγο, αλλά έχουμε και λογική. Δηλαδή ένα ζώο δεν μπορεί να γράψει ιστορία, τα κοινά ζώα. Ένα ζώο δεν μπορεί να σκεφτεί και να πει τώρα θα κάνω αυτό και θα πάω να ζωγραφίσω ή θα γράψω αυτό ή θα πράξω αυτό.
ούτε ιστορία μπορεί να γράψει, ούτε πολιτισμό να δημιουργήσει, ούτε να έχει επασπεκτώσεις. Εκείνο που λειτουργεί στο ζώο είναι κυρίως το ένστικτο, θα λέγαμε, του ζώου. Ενστικτοδός. Και είναι ενστικτοδός κυρίως μαθαίνει το ζώο. Ο άνθρωπος όμως πληκίστηκε με κάτι παραπάνω, που αυτό είναι αθάνατο, και είναι πλέον η ψυχή. Η λογική του, όλα αυτά τα πράγματα. Και φυσικά κάθε λογικός άνθρωπος από κάποια στιγμή που έρχεται στη ζωή, του δημιουργείται ένα πρόβλημα, μια σκέψη, σε κάποια στιγμή της ζωής του. Ότι το πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζει, η επιστήμη το ονομάζει υπαρξιακό πρόβλημα. Το υπαρξιακό πρόβλημα, το οποίο συζητείται, το υπαρξιακό πρόβλημα, χρόνια και χρόνια. Από προ-Χριστού μέχρι και μετά Χριστό. Τι είναι όταν λένε υπαρξιακό πρόβλημα όμως, το λεγόμενο υπαρξιακό πρόβλημα. Έχει να κάνει με την ύπαρξή μου. Και ένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να μη σκεφτεί για την ύπαρξή του. Δηλαδή δεν μπορεί να μη σκεφτεί, θα είναι παράλογος, θα είναι τελείως βλάχης. Να μη σκεφτεί από πού έρχομαι, από πού προέρχομαι. Γιατί γεννήθηκα πάνω σε αυτή τη γη. Τι ήμουν πριν έρθω. Ήμουν κάτι. Πολλοί λένε ότι ήμασταν. Μονάσουνα, εγώ μπορνάμουν να είμαι ο Παπαπλέσας. Μπορνάμουν να είμαι ο Κολοκοτρώνας. Μπορνάμουν να είμαι ο Σοκράτης. Μπορνάμουν να είμαι κάτι άλλο. Άλλοι λένε ότι μπορεί να είμαστε και κάποιο ζώο που πιστεύουν ότι τα ζώα έχουν ψυχή. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που πιστεύουν κάποιες θεωρίες που πιστεύουν ότι και τα ζώα είναι έμψυχα. Και ότι η ψυχή μεταπηδάει μάλιστα. Όχι μόνο από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μεταπηδάει και από ζώο σε άνθρωπο. Λοιπόν, με αυτό λοιπόν το σκεπτικό, δεν μπορώ να μη σκεφτώ ένας νορμάλ άνθρωπος να μη σκεφτεί τι ήμουν πιο πριν. Ήμουν κάτι, δεν ήμουν κάτι. Υπήρχα, δεν υπήρχα. Και φυσικά, εάν κανείς παρακολουθήσει και λίγο τη σύγχρονη βιβλιογραφία ή δει τηλεόραση ή ακούσει ραδιόφωνο, αυτές οι συζητήσεις γίνονται συχνά. Και γι' αυτό δείτε πολλές φορές που υπνοτίζουν κιόλας ανθρώπους. Αρχίζουν και λένε από προηγούμενες ζωές, δήθεν, κάποια πράγματα. Υπνοτισμένοι λένε ότι ήταν αυτό, ήταν εκείνο και γίνονται ερωτήσεις και απαντήσεις στον υπνοτισμένο. Τα δείχνει και η τηλεόραση, τα δείχνει και από εδώ, τα δείχνει και από εκεί. Οπότε έξω στον κόσμο, γενικά, όχι μόνο τώρα, πάντοτε σας είπα, γίνεται αυτή η συζήτηση. Από που τι ήμουν, υπήρχα, δεν υπήρχα. Εμφανίστηκα ξαφνικά ή ήμουνα κάτι άλλο. Από πού έρχομαι λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη ερώτηση, από πού έρχομαι. Το δεύτερο είναι γιατί ήρθα. Αυτά είναι τα υπαρξιακά προβλήματα. Από πού έρχομαι, γιατί, από πού έρχομαι. Δεν μπορώ να λέω δεν με ενδιαφέρει από πού έρχομαι. Δείχνει ότι δεν μου λειτουργεί καλά αυτό το πράγμα. Ο εγκέφαλος, αν δεν μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ή ότι είμαι ανώριμος και γιατί δεν σκέφτομαι. Δεν έχω οριμάσει, δεν έχω ψυχική ορίμανση. Η ψυχική ορίμανση τι είναι. Η ψυχική ορίμανση είναι ότι σκέφτομαι να ανεβώ σε ένα βουνό που έχει 2.000 μέτρα ύψος. Εάν πω, α, ωραία, αύριο το πρωί ξεκινάω και ανεβαίνω και πάω πάνω στο βουνό. Να, αν πάρω μια τέτοια απόφαση και πάω, χωρίς να έχω σκεφτεί τι και πόσο ύψος είναι το βουνό. Πόσες μέρες θα κάνω να ανέβω στο βουνό. Περίπου. Οπότε λέω, θα κάνω τόσες μέρες να ανέβω, άρα χρειάζομαι για τόσες μέρες φαγητό, τόσες μέρες νερό. Αρχίζω και κάνω με τον εγκέφαλό μου λογικές σκέψεις. Άρα λοιπόν οι λογικές αυτές σκέψεις μου δείχνουν ότι έχω μια ψυχική ορίμανση.